Ξεκίνησαν οι εργασίες για να μετατραπεί σε ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών το κέντρο της Ριτσόνας. Ήδη ανυψώνεται περίφραξη με τείχος που ξεπερνά τα 3 μέτρα. Αυτό σε κάποιους από τους πρόσφυγες, όπως στην κόρη του αρχηγού της Αφγανικής κοινότητας, Παρβάνα Αμίρη, προκαλεί κάποια δυσάρεστα συναισθήματα γιατί νιώθουν ότι αποκόπτονται από τον υπόλοιπο κόσμο. Η διβόρη και τόσο σώχτε μισέ, ο φωσέλε η μόρ, που ο μάρτωμα μάλλε χαίλει πιστάρ με κονέ. Αυτοί οι τείχοι που θέλουν, αυτούς τους τείχους που θέλουν να τους φτιάξουν, δηλαδή βάλει μια μεγάλη απόσταση μεταξύ, ανάμεσα δηλαδή εμάς και τον τους υπόλοιπους. Κόσμο, ναι, τους υπόλοιπους. Ή در όλη صورت میگیره که ما با ای امید بودیم که بیشتر با اونا ارتباط برقرار کنیم. Και αυτό δηλαδή γίνεται σε αυτή τη ώρα, σε αυτό το χρόνο που θέλαμε να, δηλαδή εμείς θέλαμε να επικοινωνήσουμε με τους περισσότερους ανθρώπους και τώρα μας, ναι, μας σκόπουν και τώρα θέλουν να βάλουν τους στίχους για να μας εκλοβήσουν. Ναι, για να μας εκλοβήσουν. Δεν θα μπορείτε ούτε έξω να βλέπετε, έτσι. Ούτε. Ναι, από τον Περόνα μην ήταν πιο πενέντρωσα. Να χαίρ, δαϊγάν η μοσχελο, τσούν ας πήρουν αμόρ που ονουάν η γκρου μοτζαζό μη πίνε, η γκρου μοταφόβετ, και δαρ η μοίτε μαδούτ σιωτάν, που εφαγά δαρ μου τζαγόμε τον αντζεντεγή κονάν ο βάσος. Ναι, και αυτή μπορεί να είναι μια διάκριση που βλέπουν, που μας βλέπουν οι άνθρωποι από έξω, σαν μια εξωτερική ομάδα. Και, διαφορετική. Ναι, διαφορετική ομάδα. Και θέλουν να μας διαχωρίσουν από την κοινωνία, από τις άλλες κοινότητες. Τη δομή επισκέφθηκε και ο βουλευτής της Εύβοιας, Θανάσης Ζεμπίλης, ο οποίος για το συγκεκριμένο θέμα δήλωσε ότι η μετατροπή της Ριτσόνας σε ελεγχόμενη δομή φιλοξενίας εγγυάται την ασφάλεια όλων προσφύγων και ντόπιου πληθυσμού. Να σημειωθεί ότι η δομή είναι η μεγαλύτερη στην ενδοχώρα. Έχει χωρητικότητα 2.950 ατόμων και αυτή τη στιγμή διαβιούν εκεί 2.650 άτομα.